στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα που σήμερα φτάνει στη χώρα μας. Είμαστε απέναντι στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό που το γεννάει. Είμαστε απέναντι στους φράκτες και τα σύνορα που πνίγουν, σκοτώνουν τους πρόσφυγες στα σύνορα της χώρας. Ζητούμε τώρα την ελεύθερη διέλευση των ανθρώπων από τα σύνορα, την ασφαλή τους μετακίνηση στον τόπο, στον προορισμό που επιθυμούν οι ίδιοι. Ζητάμε τώρα να σταματήσει ο πόλεμος και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των λαών. Εγώ εκ μέρους της Λαϊκής Αντίστασης, αριστερής αντιμπεριαλιστικής συνεργασίας, να χαιρετήσω τη σημερινή συγκέντρωση και διαδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες και καταδίκης των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο, ειδικά τα τελευταία χρόνια και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα, ποιες είναι οι συνέπειες, μαζί με πολλές άλλες, αυτού που λέμε ξαναμοίρασμα του κόσμου και παρόξηση των αντιθέσεων των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη, των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Βλέπουμε στη Συρία να εξελίσσεται μια καταστροφή και ένα λουτρό αίματος, στο οποίο έχουν μπει ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός και η λεγόμενη συμμαχία του, ο γαλλικός ιμπεριαλισμός, ο ρώσικος ιμπεριαλισμός, που βομβαρδίζουν αυτούς τους λαούς και αναγκάζουν και αυτόν και άλλους λαούς να ξεριζώνονται από τις χώρες τους και να σειραίουν κατά χιλιάδες, κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην Ευρώπη, περνώντας από τη χώρα μας. Αν μπορέσουν να σωθούν βέβαια από τα λεγόμενα ναυάγια, τα φωνικά, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν μάταια, λέω εγώ, μια καλύτερη τύχη στη Δύση, όπου θα γίνουν θύματα υπερεκμετάλλευσης για το μέγιστο κέρδος του ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία έχουν κοινά συμφέροντα, έχουν κοινούς εχθρούς με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Έχουν κοινούς αντίπαλους, τον ίδιο τον ιμπεριαλισμό που εκεί τους ξεριζώνει και εδώ στη χώρα μας επιβάλλει συνεχώς νέα μνημόνια και μέτρα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει όλοι όσοι αναφέρονται στο λαό και στην αριστερά να δουλέψουν για να συνειδητοποιηθεί πλατιά από τον κόσμο αυτό και να ξεπεράσει το επίπεδο μιας απλής αλληλεγγύης. Θα πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε τους πραγματικούς υπαίτιους, που είναι ολοφάνερο πως είναι οι υπεριαλιστές και ο πόλεμος που αυτοί φέρνουν. Θα πρέπει να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και να διεκδικήσουμε δικαιώματα για αυτούς, να διεκδικήσουμε καταρχήν το δικαίωμά τους στην ίδια τη ζωή, να διεκδικήσουμε στέγη, να διεκδικήσουμε φαγητό, να διεκδικήσουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να διεκδικήσουμε όλα τα νόμιμα χαρτιά, είτε αυτά πρόκειται για άσυλο εφόσον θέλουν να μείνουν στη χώρα, είτε πρόκειται για ταξιδιωτικά έγγραφα εφόσον θέλουν να φύγουν. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα πλατή κίνημα και αλληλεγγύης και αντιυμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό, έτσι πως βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα στην περιοχή. Θα ήθελα επίσης να πω για την υποκριτική στάση της κυβέρνησης, η οποία στείνει εθελοντικά πανηγύρια φιλανθρωπίας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, την ίδια στιγμή που χαργετίζεται με τους Αμερικάνους και άλλους υπεριαλιστές, που παίρνει τα εύσημα του Ομπάμα, το Good Job Alexis, που δεν είναι μακριά όταν έταζαν καινούρια βάση, και όταν όλη αυτή η κατάσταση και όλη αυτή η ρότα βάζει σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες και κινδύνους και τον ίδιο το λαό μας εμπλοκής στα σχέδια των υπεριαλιστών. Αυτά τα ζητήματα θέλει να αναδείξει και η Λαϊκή Αντίσταση Αριστερή την υπεριαλιστική συνεργασία μέσα από μια λογική ανάπτυξης μαζικών κινημάτων. Μαζικών κινημάτων απέθυσης και στο δικό μας το λαό, αλλά και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Με αυτή την έννοια χαιρετίζω ξανά τη σημερινή συγκέντρωση, θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει να κατευθυνθούμε μόνο προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαίων Υπεριαλιστών, αλλά να πορευτούμε προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, τους Αμερικάνους Υπεριαλιστές, τους φωνιάδες των λαών, και νομίζω ότι υπάρχει διάθεση γι' αυτό, όπως δείχνουν και πάρα πολλές αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων, και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Αθήνας παρευρίσκεται σήμερα και χαιρετίζει τη συγκέντρωση. Συμμετέχουμε στο συντονισμό για το προσφυγικό με τα υπόλοιπα σωματεία και τις συλλογικότητες. Λέμε καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες να ανοίξουν τα σύνορα
να φύγει η Frontex, να πέσει ο φράκτης, άσυλο και στέγη. Διεκδικούμε αυτή τη στιγμή πραγματικά τα θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων που είναι οι πρόσφυγες να βρουν την ανθρώπινη υποδοχή στην Ελλάδα. Συντονίζουμε όλη την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε από το κίνημα και μέσα στα σχολεία και λέμε καμία συμμετοχή της Ελλάδας, καμία εμπλοκή στον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Συρία, καμία εμπλοκή στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Συμμετέχουμε στις επιτροπές που υπάρχουν στη Φιλαδέλφια και στο Γαλάτσι, επιτροπές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Η Επιτροπή του Γαλατσίου βρίσκεται εδώ σήμερα και σας καλεί το Σάββατο στις 11.30 ώρα Γαλατσίου και Βεΐκου στο Παλιό Τέρμα να εκδηλώσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας πηγαίνοντας πορεία προς το Παλέ και να διεκδικήσουμε χώρους φιλοξενίας και προσωπικό να προσληφθεί από το κράτος και τους Δήμους για να γίνει πραγματικότητα η φιλοξενία, οι ανθρώπινοι των προσφύγων να δοθούν χαρτιά, άσυλο, στέγη και ελεύθερη διακίνηση. Τα καραβάνια προσφύγων που καταφεύγουν αναζητώντας την ελπίδα αποφασίζουμε τη συμμετοχή του Συλλόγου μας στην αντιυμπεριαλιστική, αντιπολεμική διαδήλωση την 5η 15 Δεκάτου με συγκέντρωση Σταυροπύλαιας στις 6 και πορεία προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αμερικάνικη Πρεσβεία, Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού Αθήνας. Η Μέση Ανατολή και όχι μόνο φλέγονται. Τα αίτια είναι συγκεκριμένα. Πόλεμος με τη συμμετοχή όλων των υπεριαλιστικών δυνάμεων, με τη συμμετοχή και την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Με χιλιάδες κόσμο να σπρώχνεται στη μετανάστευση και στην προσφυγιά, με καταστροφή όλων των παραγωγικών δυνάμεων και δυνατοτήτων της περιοχής. Σε μια κατάσταση όμως που και η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δική της ευθύνη, είτε μέσα της συμφωνίας με το Ισραήλ, είτε με την αποστολή εκτός συνόρων και καραβιών τόσο στη Λιβύη όσο και με υποβρύχια στη Μέση Ανατολή, δεν πρέπει να μείνει απ' έξω από τον μπλοκ αυτού που παλεύουμε ενάντια. Με συμμετοχή του στρατού στην αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταναστών και των προσφυγών και με αγαστή συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση που δολοφόνησε πριν λίγες μέρες του διαδήλωση αριστερών Τούρκων και Κούρδων. Εμείς πρέπει να στήσουμε ένα κίνημα αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό και αντικυβερνητικό με συγκεκριμένα αιτήματα. Με την κατάργηση της Frontex, με την κατάργηση του Ευρωστρατού και της Εθνοφυλακής, κατάργηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης που ήδη υπάρχουν και αυτών που θέλουν να φτιαχτούν. Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έχουν πάρει αποφάσεις για συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση με γενικές συνελεύσεις στον Άγιο Σάββα, στο Γεννηματά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ πήρε ομόφωνη απόφαση για συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο. Όπως κάθε εργαζόμενο σε κάθε εργατικό χώρο, υπάλληλοι απέναντι στα μνημόνια, στη λιτότητα, στην Ευρώπη της λιτότητας, του πολέμου και του ρατσισμού, είναι μια πάλη που ξεσηκώνει αυτή τη στιγμή μεγάλα κομμάτια εργαζομένων. Βρισκόμαστε σε ένα διήμερο ξεσηκωμού σε κάθε εργατικό χώρο με τη σημερινή κινητοποίηση απέναντι στην Ευρώπη φρούριο, στην Ευρώπη των κλειστών συνόρων, των δολοφονιών στη Μεσόγειο, απέναντι στην Ευρώπη της Frontex. Έχουμε να παλέψουμε για την αλληλεγγύη, για τα ανοιχτά σύνορα, για τη δυνατότητα όλος αυτός ο κόσμος που έχει υποστεί τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και έχουν διαλυθεί οι χώρες, να έχει τη δυνατότητα με ελεύθερο, χωρίς να αντιμετωπίζει κλειστά σύνορα, να βρίσκει άσυλο, στέγη σε κάθε χώρα που ζητάει να πάει. Το απαιτούμε από την κυβέρνησή μας. Η μάχη που δίνουμε οι εργαζόμενοι απέναντι στα μνημόνια είναι πάει χέρι με χέρι με τη μάχη απέναντι στο ρατσισμό και τα κλειστά σύνορα. Είναι μάχη για να έχουμε χρηματοδότηση για κοινωνικές δομές, για δομές όπως είναι η υγεία που διαλύεται από τα μνημόνια, για δομές οι οποίες πρέπει να προσφέρουν αυτή τη στιγμή όσο το δυνατόν με περισσότερες δυνατότητες να στηρίξουν την ανθρωπιστική κρίση, είτε αυτό περιλαμβάνει τους ανασφάλιστους, τους φτωχούς, είτε περιλαμβάνει το κύμα των προσφύγων και των μεταναστών. Αυτό σημαίνει ότι στις αποφάσεις που πήραμε και στην ΕΙΝΑΠ και στα νοσοκομεία, ζητάμε από τα νοσοκομεία να είναι ανοιχτά στο ζήτημα της περίθαλψης των προσφύγων. Ζητάμε επίσης, πέρα από την αλληλεγγύη, να σταθούμε υγειονομικοί μπροστά για να διεκδικήσουμε ότι τα νοσοκομεία
δεν θα διαλυθούν, ότι θα στηριχτούν με προσλήψεις για να μπορέσουν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, για να έχουμε τη δυνατότητα να παλέψουμε την Ευρώπη της λιτότητας, της διάλυσης, του πολέμου και του ρατσισμού. Αλληλεγγύη στον κόσμο όλο, στους πρόσφυγες, γιατί όλοι πρόσφυγες είμαστε. Βλέποντας τόσους νέους και νέες σήμερα, καταλαβαίνω ότι ο αγώνας συνεχίζεται και ότι υπάρχει ελπίδα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!